Σήμερα θα κάνουμε μια προσέγγιση στο κομμάτι του Τζίγκερ. Το Τζίγκερ ή αλλιώς κολλημένα πόδια, η διαχείριση μάλλον της ενέργειας μέσω των κολλημένων πόδιων, όπως η διαχείριση ενέργειας μέσω των κολλημένων χεριών. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργεί και κάποια σεναριά και κάποιες βασικές, πολύ βασικές αρχές. Το Τζίγκερ θα αποδείξει, θα δούμε επομένως ότι κάνουν μεγάλο λάθος αυτοί που λένε ότι το Windchan δεν έχει πόδια. Το Windchan έχει πόδια και μάλιστα έχει πολλά πόδια και μάλιστα έχει καταστροφικά πόδια. Το Τζίγκερ, σαν βαθμό δυσκολίας, όσον αφορά την ύλη, είναι πολύ πιο εύκολο από τα χέρια, διότι στα χέρια έχουν προβολή δύο όπλων, άρα άπειρους ενδιασμούς, ενώ στα πόδια αναγκαστικά έχουν προβολή ενός όπλου, διότι αλλιώς θα αντιδράσουν τα μούτρα μου. Δεν γίνεται δύο πολύ μπροστά, έτσι. Όταν λοιπόν έχω έναν αντίπαλο, υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα. Ή θα συναντήσω τον αντίπαλο με το πόδι μου, με το πόδι εσωτερικά, είτε με το πόδι εσωτερικά, τα ίδια πόδια εσωτερικά, είτε δίθετα τα πόδια εξωτερικά, είτε δίθετα τα πόδια εσωτερικά. Δεν γίνεται να συμβεί κάτι άλλο. Αυτά είναι τα πρώτα ενδεχόμενα και άρα μας κάνουν τη ζωή εύκολη, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μία-μία περίπτωση. Το Τζίγκερ φυσικά, τα κολλημένα πόδια, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κλωτσιές. Άλλο πράγμα οι κλωτσιές, άλλο πράγμα τα κολλημένα πόδια. Όπως άλλο πράγμα οι ροφιές από απόσταση, άλλο πράγμα τα κολλημένα χέρια. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάμε τώρα να πιάσουμε μία-μία περίπτωση, έστω ότι έχουμε εξαντλήσει τα πάντα και φτάσαμε και τις ροφιές μας, τις κλωτσιές μας κτλ. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που κολλήσαν τα πόδια μας. Μελετάμε την πρώτη περίπτωση που τα πόδια μας είναι ίδιο πόδι κολλημένα εξωτερικά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι καταρχάς το πόδι μου δεν πρέπει να είναι τεντωμένο. Γιατί αν είναι τεντωμένο πάθο μου το σπάει. Έτσι. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε πει στους γουανισμούς ότι το πόδι μας είναι έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν εξωτερικά. Ο σκοπός μας όπως και στα πόδια είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την κεντρική γραμμή. Δηλαδή, πάση θυσία πρέπει. Βάση θυσία πρέπει να έχω facing στον αντίπαλο. Αν καταφέρω και του πάρω την κεντρική γραμμή, εκεί έχει τελειώσει το πανηγύρι. Μπουκάρω μέσα, δεν μπουκαρισματίζοντας, μπουκάρω σπάζοντας. Σπάω, έτσι. Και ο ένας προσπαθεί να πάρει το κέντρο και ο άλλος προσπαθεί να πάρει το κέντρο. Επειδή... Πάνω. Πιέζουμε τώρα, έτσι. Κάτω. Αυτή είναι ένα ξεκίνημα για να δούμε τη ροή της ενέργειας. Πάλι. Τώρα, εδώ, που κάνε, μπορεί να έχω σπάσιμο, μπορεί να έχω πολλά. Εντάξει. Τώρα, εδώ πέρα, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μυστικό, το οποίο δεν θα σας το πω. Θα το κάνουμε βέβαια όταν έρθει η ώρα, αλλά άνευ αυτού του μυστικού τσιγκέρι δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, το ίδιο, σε κερδίζω εγώ και αλλάζεις, φου, και μπορεί να με τραβήξει, το, πήρα το κέντρο όμως, εντάξει, έκανα, το πήγα λίγο πιο μακριά, κάνω και δεύτερο βήμα. Πάμε πίσω πάλι, πάμε στην ένα μας, πάμε από την άλλη. Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα, ο αντίπαλος, ο κάθε μαχητής, προσπαθεί, ο στόχος του είναι να κάνει χώρο για να βρει το πόδι του. Είναι, σε ανοίξω τώρα. Οπότε, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ανοίξω και να χτυπήσω, να σπάσω, έτσι. Άρα, ο αντίπαλος μου δεν είναι μόνο να με σπρώξει, μπορεί να με ανοίξει για να μου σπάσει το γόνατο. Αν τώρα με ανοίξει, αν με ξελωθεί, αν δηλαδή μου δώσει ενέργεια προς τα δεξιά μου και όχι στο κέντρο, τον αφήνω. Πατάμε κάτω. Σηκώνουμε. Πατάμε. Τώρα έχουμε πάλι δέσιμο ποδιών, χιαστή όμως. Έτσι. Έχουμε πάλι τα εξωτερικά πόδια χιαστή. Και εδώ είναι ένα άλλο μυστικό το οποίο θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Μπορώ επίσης, όταν θα με ανοίξει, άνοιξε με, σοκ, μείνε, εδώ μπορώ και εγώ να τεπιτεθώ. Έτσι θα κάνω, τότε, ξανά. Εκεί. Μπαίνω εγώ, τους πάω εδώ, μετά. Όταν θα σε ανοίξω, φουμ,
Και εγώ κάνω δεύτερο βήμα, έτσι. Δεν τον αφήνω. Δεν τον αφήνω να μου σπάσει τα πόδια, γιατί αν το κάνουμε σταδιακά, τον ανοίγω. Γίνεται εσωτερικός, εκεί που πάει να με βγάλει, αλλάζω πόδι. Έτσι. Και η αλληλεγγύη ποδιού μου δεν είναι απλώς για να αλλάξω πόδι, είναι πα! Να χτυπήσω και χτυπάω σε σημεία που θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάμε πάλι τώρα που κάνεις εσύ. Αυτό είναι τώρα ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί όταν τα χέρια μας είναι, όταν τα πόδια μας είναι διασταυρωμένα απ' έξω. Αφού εξελιχθεί το σενάριο, τα πόδια μας μπορεί να διασταυρωθούν απ' έξω. Δηλαδή, κάνουμε μια επίθεση, μια κλωτσιά, ξέρω εγώ, μου κάνεις κλωτσιά και διασταυρώνει τα πόδια μας απ' έξω. Όταν τα πόδια διασταυρωθούν απ' έξω, ο Γιώργος έχει άμεσα ένα κάβε, κράκ να μου σπάσει το πόδι, ή μπορεί να με τραυμολογήσει, ναι, ή μπορεί να μου κάνει διάφορα και φυσικά και εγώ άμεσα. Μπορεί να με τραυμολογήσει, οπ, και να μπω εγώ να βρω την κεντρική γραμμή. Σπάζοντας, όχι απλώς παίζοντας. Πάω αστραγάλους. Πάμε. Και τώρα έγινα εγώ απ' έξω και αυτός από μέσα. Αφού έγινα εγώ απ' έξω, έχω εγώ το τράβημα. Και ο Γιώργος στην άμυνα. Και βγαίνει ένα ωραίο τρίγμα, ας πούμε. Γι' αυτό τα έχουμε στο τέταρτο επίπεδο, έτσι. Πάμε πάλι την αρχή να κάνουμε ένα τυχαίο σενάριο. Απλώς έτσι για να πέφτει. Θα είχατε κάνει συστήματα με τα γόνατα. Έπαινε το γόνατο στο πόδι. Έπαινε και γόνατο έτσι. Στο πλάι. Και γόνατο. Και εδώ και προς και πόδι. Πολύ γόνατο. Συνέχεια γόνατο. Συνέχεια γόνατο. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια πολύ γενική προσέγγιση του τσίκερ. Γενικά τσίκερ δεν υπάρχει. Νομίζω και στο διαδίκτυο. Νομίζω και στο διαδίκτυο δεν υπάρχει τσίκερ. Οι λόγοι είναι δύο. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι η μέρα αρκετά τα κλωτσίδια, οι κλωτσιές που μου ήτσαν και οι γροθιές και όλα τα υπόλοιπα και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στο τσιγκέρι. Κάποιοι άλλοι πάλι δεν το ξέρουν καθόλου. Κάποιοι άλλοι μπερδεύουν τις κλωτσιές με το τσιγκέρι, με τα κολλημένα πόδια και έτσι δεν το γνωρίζουν. Εμείς εδώ πέρα, επειδή τυχαίνει και το γνωρίζουμε και επειδή είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, και κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό, θα το κάνουμε. Εντάξει. Και ούτως ή άλλως βοηθάει πολύ ώστε σε μια τυχαία κατάσταση, σε μια γλωσσιά που θα πάω ό,τι να είναι, να ξέρω τι θα κάνω. Έτσι. Σε οτιδήποτε τυχαίο. Είτε κυκλική μου ρήξη, είτε ό,τι και να μου ρίξει, θα μάθουμε όπως και στα χέρια. Όταν φάω ψηλή γλωσσιά από τα χέρια. Από εδώ και πάνω λειτουργούν τα χέρια. Έτσι. Από εδώ και κάτω λειτουργούν τα πόδια. Η λογική μου είναι να χτίσω πρόοδος φυσικά. Εντάξει. Και του γιώργου να χτίσει πρόοδος. Γι' αυτό έχω εγώ το τσιγκέρι μου. Ναι, όπως και ο Γιώργος, κάνε άμυνα. Μπούμ, πέταμε. Και ξεκίνησα να τολμένα πόδι μου πάλι. Εντάξει, τα χτύπαμε. Όπως θες. Ναι, για να μάθω να αντιδρώ σε κάθε ενδεχόμενο. Αυτά προς το παρόν θα ξαναδείξουμε το πράγμα. Αυτός δηλαδή δεν είναι μια και ώρα στο περίπου. Ζόρια θα τα δουλέψουμε αυτά. Θα ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη. Εντάξει. Που αντέξε.
Που άντεξε, το άντεξε.